Θα καλημερίσω την ψυχολόγο ευθύς αμέσως από το χαμόγελο του παιδιού, την κυρία Φωτεινή Παπαδάτου. Γιατί το χαμόγελο του παιδιού έκλεισε 28 χρόνια. 28 χρόνια χαμόγελα σε 2.055.586 παιδιά, όπως αναφέρθηκε και στην εκδήλωση η οποία έγινε τις προηγούμενες ημέρες. 28 χρόνια χαμόγελο του παιδιού, τι σημαίνει αυτό, κυρία Παπαδάτου, απλά και πρακτικά? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Σημαίνει 28 χρόνια φροντίδας σε παιδιά που μπορεί να έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας, παιδιά που μπορεί να παραμελούνται, παιδιά που έχουν εξαφανιστεί, παιδιά τα οποία μπορεί με τις οικογένειές τους να βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια παιδιά το χαμόγελο του παιδιού έχει σταθεί δίπλα τους με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την Ελλάδα. Πολλά παιδιά τα οποία υποφέρουν, πολλά παιδιά και οι οικογένειές τους που υποφέρουν, γιατί η δράση είναι ολιστική όταν χρειαστεί, έτσι, και για το ίδιο το παιδί. Ακριβώς. Και για την οικογένειά του. Ακριβώς. Και η χαρά μας είναι ότι όλα αυτά τα 28 χρόνια δεν πορευόμαστε μόνοι μας, αλλά με χιλιάδες εθελοντές. Μετρήσαμε 17.000 εθελοντές μέχρι και σήμερα, άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα που έχουν αφιερώσει λίγο από το χρόνο τους, με πολλή διάθεση, με πολλή αγάπη, με κοινό όραμα, για να μπορέσουμε να βρεθούμε δίπλα σε όλα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος όλα αυτά τα 28 χρόνια. Το χαμόγελο του παιδιού έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου προκειμένου να καταφέρει να παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν. Και νομίζω έτσι είναι μια πολύ σημαντική επέτειος για εμάς, γιατί συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, ακόμα πιο οργανωμένα για να βρισκόμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Περάσαμε διαπυρός σιδήρου ή περνάτε ακόμα διαπυρός σιδήρου? Περάσαμε, περνάμε. Ξέρετε, δυσκολίες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έρχονται, φεύγουν, αλλά νομίζω ότι το χαμόγελο του παιδιού έχει αποδείξει, όπως φάνηκε και από την έρευνα που μας παρουσίασαν στην επαιδιακή εκδήλωση από τη Focus Bari, έχει αποδείξει ότι βρίσκεται στην καρδιά των Ελλήνων, ότι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, ότι μπορεί να κλειδονίζεται έτσι αυτή η σχέση προσωρινά, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που λειτουργεί το χαμόγελο είναι τόσο διαφανής και τόσο ξεκάθαρος, που πραγματικά συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση της κοινής γνώμης ως ο πρώτος φορέας παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι στοιχεία ενδεικτικά όταν 9 στους 10 Έλληνες γνωρίζουν την δραστηριότητά σας, 7 στους 10 θεωρούν πως είσαστε από τους φορείς που συνεισφέρουν στην ελληνική κοινωνία στα παιδιά, ενώ 1 στους 2 έχει στηρίξει το χαμόγελο του παιδιού. Και εδώ η δράση δεν είναι απλά με την, δεν κλείνει με τη λέξη είναι ολιστική, διότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα των παιδιών που τους απασχολούν και η δική σας η δυνατότητα να τα βοηθήσετε έχουν μια άλλη παρουσία. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που υποφέρουν, δεν είναι μόνο τα παιδιά που ενδεχόμενα να μην έχουν να φάνε και οι οικογένειές τους, δεν είναι μόνο τα παιδιά εκείνα τα οποία ενδεχόμενα να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο. Είναι τα παιδιά τα οποία, όπως είπατε στην αρχή, εξαφανίζονται, είναι τα παιδιά τα οποία βάλλονται, είναι τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα τα ψυχοσωματικά εξαιτίας αυτών των καταστάσεων που βιώνουν μέσα από το σπίτι τους, μέσα από το σχολείο τους. Είναι δηλαδή πραγματικά ένα πολύπλευρο παζλ που από όποια πλευρά για να το δεις χρειάζεται να σταματήσεις πάνω του, να το δεις σαν μεμονωμένο περιστατικό το καθένα και όλα μαζί. Ναι, και η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια με τη Focus Bari που αναδεικνύει διάφορα στοιχεία έτσι, και χαρακτηριστικά του οργανισμού, αυτό που προκύπτει διαρκώς είναι ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρο προς τα έξω όλες οι δράσεις και όλες οι ανάγκες που καλύπτει αυτός ο οργανισμός. Τώρα σε μια προσπάθεια να είναι ίσως πιο καλή εικόνα, πιο σαφής εικόνα προς όλη την
όλο το ελληνικό κοινό, θα μετουσιώνονται ουσιαστικά οι δράσεις που υλοποιούμε τόσα χρόνια σε κέντρα. Οπότε μέσα από αυτά τα κέντρα ίσως να είναι και λίγο πιο ξεκάθαρο για ποιους λόγους και για ποιες ανάγκες μπορείς να απευθυνθείς στο χαμόγελο του παιδιού. Οπότε μέσα από τα 10 κέντρα μας νομίζω ότι ίσως γίνεται και λίγο πιο σαφές ότι το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι μόνο χώροι φιλοξενίας, το χαμόγελο του παιδιού δεν είναι μόνο κινητές μονάδες νεογνών και παιδών, τα ασθενοφόρα του οργανισμού, είναι πολλά πολλά άλλα, γιατί το να μπορεί να είναι ένα παιδί καλά, να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, με τα δικαιώματά του πλήρως υλοποιημένα και καλυμμένα, χρειάζεται πολλή δουλειά. Χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για αυτή τη φροντίδα. Δυστυχώς στην καθημερινότητα βλέπουμε ότι οι οικογένειες βάλλονται από παντού. Όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες συναντήσεις, εγώ είμαι καθημερινά στα σχολεία σε επαφή με τη σχολική κοινότητα και το μήνυμα που διαρκώς λαμβάνω είναι ότι οι οικογένειες βάλλονται. Ότι οι οικογένειες είναι πολύ βεβαρημένες, ότι δυσκολεύονται να τα απεξέλθουν στη φροντίδα των παιδιών. Οπότε καταλαβαίνετε αυτόματα πόσο αυξάνονται οι ανάγκες υποστήριξης αυτών των οικογενειών, αλλά και της σχολικής κοινότητας που παίζει ένα πιο φροντιστικό ρόλο πλέον προς τις οικογένειες και τα παιδιά. Είναι δυστυχώς η εικόνα που λαμβάνουμε δεν είναι βίωνη. Χρειάζεται πολύ να σταθούμε σε πολλά ζητήματα που αφορούν την παιδική προστασία. Το χαμόγελο είναι εδώ 28 χρόνια και ελπίζουμε και για πολλά πολλά ακόμα χρόνια, μέχρι να μην υπάρχει πλέον αυτή η ανάγκη. 10 κέντρα σε κάθε περιοχή, σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή σε κάποιες περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα που μπορεί να απευθύνεται ο καθένας από εμάς, έτσι ώστε να μπορούμε να ζητάμε βοήθεια παράλληλα με το 1056. Τα κέντρα αυτά θα είναι οι δομές, ουσιαστικά οι δράσεις οργανωμένες γύρω από διάφορες θεματικές. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα, είναι για όλη την Ελλάδα δηλαδή. Οπότε υπάρχει το κέντρο για τη βία και τον εκφοβισμό, όπου μέσα εκεί περιέχονται δράσεις και υπηρεσίες που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση αυτού του φαινομένου. Το κέντρο υποστήριξης ευάλωτων οικογενειών, παιδιών και νέων. Αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θέλετε να πείτε. Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Ωραία. Ναι. Αυτά τα κέντρα είναι όλες οι δράσεις μας, μορφοποιημένες με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Το κατάλαβα. Ναι. Μπορείτε να αναφερθείτε και στις υπόλοιπες, διότι ναι, νομίζω αξίζει. Το κέντρο με τα σπίτια φροντίδας μας, το κέντρο υπηρεσιών υγείας, το κέντρο για τη διαδικτυακή ασφάλεια, το κέντρο για τα εξαφανισμένα παιδιά και τους εξαφανισμένους ενήλικες, το κέντρο για την κακοποίηση και την εκμετάλλευση των παιδιών, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Για παράδειγμα, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι το χαμόγελο του παιδιού βρίσκεται στην πρώτη γραμμή πάντα όταν υπάρχει κάποια κρίση, ειδικά μετά από φαινόμενα φυσικών καταστροφών, για παράδειγμα. Το κέντρο των γραμμών μας, των υποστηρικτικών γραμμών μας και των γραμμών βοήθειας. Το χαμόγελο λειτουργεί αυτή τη στιγμή 4 τηλεφωνικές γραμμές. Και το κέντρο Ακαδημίας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Smile Academy, όπου επίσης μια δράση που δεν είναι πολύ γνωστή προς το κοινό, ότι το χαμόγελο του παιδιού παρέχει συστηματικά ανοιχτές δράσεις επιμόρφωσης για γονείς, για εκπαιδευτικούς αλλά και διάφορους επαγγελματίες. Κύριε Παπαδάτου, το τελευταίο που σας ρωτάω πριν σας αποχαιρετήσω, από την μέχρι σήμερα καταγραφή, οι περισσότερες κλήσεις έρχονται από πού? Από παιδιά, από φίλους που ζητούν προστασία για παιδιά, από παιδιά που θέλουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα ενδοσχολικής βίας, ενδοοικογενειακής βίας, τι? Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό όπου είναι σχεδόν μισές κλήσεις από παιδιά, μισές από ενήλικες, από γονείς, εκπαιδευτικούς ή άλλους ανθρώπους, ευαισθητοποιημένους πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι κάποιο παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο. Πλέον και με το chat 1056 είχε ανοίξει μια πύλη επικοινωνίας με τα παιδιά, οπότε μπορούν και με απλά μηνύματα να ζητήσουν τη βοήθειά μας. Τα παιδιά βρίσκονται πλέον σε ένα τέτοιο βαθμό, έτσι, σε μια τόσο δυσκολεμένη κατάσταση που αναζητούν βοήθεια, και μέσα από τις δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης προσπαθούμε επίσης να ενημερώσουμε τα παιδιά ότι υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνήσουν μαζί μας για να τα υποστηρίξουμε και να τα κατευθύνουμε ανάλογα με το τι ανάγκη υπάρχει. Τα παιδιά τι ζητούν περισσότερο?
Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοσχολικής βίας. Πολλά παιδιά τα οποία σκέφτονται να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν βία μέσα στην οικογένεια. Συνήθως είναι για αρκετά σοβαρά περιστατικά. Και προσπαθεί το χαμόγελο με κάθε τρόπο να μπορέσει να τα υποστηρίξει σε συνεργασία πάντα και με τις αρχές βέβαια. Ναι, γιατί εκεί είναι και μια άλλη διαδικασία, το να μπεις μέσα σε ένα σπίτι, το πώς θα μπεις μέσα σε ένα σπίτι. Ακριβώς. Το πώς θα φροντίσεις να μιλήσεις με τους γονείς, το πώς θα μπεις μέσα σε ένα σχολείο, σε μια εκπαιδευτική κοινότητα. Πραγματικά πρέπει να τηρείς κάποια στάνταρ, κάποιους όρους για να μπορέσεις όλα αυτά να τα καταφέρεις και να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μεγαλύτερη δυσκολία για εσάς ποια είναι? Η μεγαλύτερη δυσκολία σίγουρα είναι στη διαρκής ανέβρεση πόρων, στο να μπορούμε να εξασφαλίζουμε κάθε μήνα ότι και τον επόμενο μήνα θα λειτουργούν όλες οι δράσεις του χαμόγελου πανελλαδικά και δωρεάν. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο άγχος και ένα πολύ μεγάλο, ένας αγώνας καθημερινός πραγματικά. Και ειδικά όταν βάλετε η αξιοπιστία του οργανισμού, οπότε πολλοί άνθρωποι μπορεί να χάνουν την εμπιστοσύνη τους και να σκέφτονται διπλά αυτή τη στήριξη. Για μας είναι πολύ, πολύ μεγάλη δυσκολία κάποιες φορές όταν συναντάμε κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι πώς να το πω, πολύ άκαμπτες, πολύ γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία, υποστελέχωση σε πολλές υπηρεσίες όπου προσπαθούμε και εμείς να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε. Ο φόρτος που πλέον βαραίνει οι κοινωνικές υπηρεσίες, καταλαβαίνετε, σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ μεγάλος. Προσπαθούμε, νομίζω όλοι είμαστε σε ένα κοινό αγώνα προκειμένου να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά που μας έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Κύριε Παπαδάτου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ναι, είστε καλά. Καλημέρα.